Και Θεοφόρου Μητρός ημών Γαλακτίας Μοναχής, μιας Αγίας γυναικός που έζησε την περισσότερη τη ζωή σαν η γιαγιά Γαλάτια. Εγώ έτσι την εγνώρισα σαν λαϊκή το 2016. Λοιπόν, και αργότερα έγινε μοναχή και ονομάστη Γαλακτία από μία αρχαία μάρτυρα της Εκκλησίας μας. Και η γερόντισσα έχει πλέον συμπληρώσει ένα χρόνο από την ημέρα που εκοιμήθη, είναι κοιμήθη σαν αύριο. Εμείς εκμεταθέσεως κάνουμε για δικούς μας λόγους σήμερα το μνημόσυνο. Είναι σαν αύριο που εκοιμήθηκε. 20 του μήνα, έχουμε ένα αύριο, έτσι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να μιλούμε με τις ώρες άλλη φορά. Έχω σκοπό να περάσουν όμως ακόμα κάνα δυο χρόνια για να το χωνέψουν και αυτοί, ότι δηλαδή είναι Αγία, όπως ήταν επί της γης, έτη και έτη περισσότερο και εν της ουρανής. Μερικοί την αφισβητούσαν, ιδιαιτέρως στην ημετέραν πατρίδα αυτής, στην Κρήτη, καθότι επιβεβαιώνεται για μια άλλη φορά ο Λόγος του Χριστού μας, ουδής προφήτης εν τη ιδία πατρίδη αυτού. Λοιπόν, έτρεχαν από τα πέρατα της γης, από την Αμερική και την Αυστραλία, δόξα σοι ο Θεός και πάρα πολύ που την Κύπρο. Αλλά μερικοί, όχι όλοι κριτικοί, είτε επιτηδευμένα την αγνοούσαν ή έλεγαν και των κακών τους λόγων. Μέχρι και για μάγισσα την είπαν. Αυτοί που μεγάλοι Άγιοι του αιώνος μας και εννοώ του 21ου αιώνος, διότι πλέον ζούμε αυτόν τον αιώνα, έστω και αγεννηθήκαμε οι περισσότεροι στον προγενέστερο. Όπως ο Άγιος Εφραίμ της Αριζόνας, έλεγε, φεύγω εγώ και αφήνω στο πόδι μου τη γιαγιά Γαλακτία της Κρήτης. Ε, τέτοιου διαμετρήματος άνθρωπος, μια γιαγιά. Να το αντιληφθούμε αυτό. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες, είτε είναι μοναχές της σημερινής εποχής, που μερικές μουρμουρούν και ψιθυρίζουν και ελαιονιολογούν τον εαυτόν τους, ότι η αγιότητα είναι έργον της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, εκείνης της εποχής. Αλλά και έγγαμες γυναίκες που εξαντλούν την πίστη τους, την ευσέβειά τους, τη θρησκευτικότητά τους, σε εξωτερικά σχήματα μόνον και αγνοούν την καρδία τους. Ότι αυτό που θέλει ο Χριστός από μας, όπου και να είμεθα, ό,τι και να είμεθα, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισο εν της εγκάτης. Βλέπετε και η ορτή που διανύουμε τώρα, της Μεσοπεντηκοστής, την είχαμε χτες. Πάλι και αυτή μας μιλά για το ίδιο ακριβώς πρόσωπο που και η ιερόντισσα Γαλακτία και κάθε Άγιος ήταν το κυρίαρχο μέλημα. Ποιον πρόσωπο? Του Αγίου Πνεύματος. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι δια του Υιού, και το έλεγε και το σημερινό Ευαγγέλιο, δύο ώρες Ευαγγέλιο σήμερα που ήταν, να καλά ο διάκος μας το είπε πολύ καλά, καρδιακά.
Όλοι γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε τον Πατέρα δια του Υιού. Αλλά λίγοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι για να φτάσουμε να αξιωθούμε της επισκέψεως και της μονίμου κατοικίας στην καρδία μας του Υιού και κατά συνέπεια και του Πατρός, όπου Πατήρ εκεί και Υιός και όπου Υιός εκεί και Πατήρ, πρέπει να προηγηθεί μία καθαριότητα. Πώς καθαρίζεται, γιατί λέτε να έρθει ο Δεσπότης στο σπίτι μας και να καθαρίσουμε ιδιαιτέρως. Κατά τον ίδιο τρόπο θέλει καθαριότητα η καρδία μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός συν το πατρί αυτού να κατοικήσει. Αυτή είναι η ευλογημένη βασιλεία που ακούεται σε κάθε θεία λειτουργία. Γι' αυτό κοινωνούμε, γι' αυτό μετανοούμε, γι' αυτό ξομολογούμαστε. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πρόσωπο. Δεν είναι διάδα που προσκυνούμε, είναι τριάδα. Πατέραν, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο μεγάλος επισκέπτης που έρχεται. Και μάλιστα έλεγε η Αγία Γαλακτία, με θόρυβον έρχεται. Λέει. Αλλά πού η σημερινή να τον ακούσουν, λέει. Ακούν τα άλαλα και τα μπάλαλα, λέει τώρα. Ενώ το Άγιο Πνεύμα, αυτά είναι λόγια δικά της ακριβώς. Όταν λέει ήρθεν επί της γης την Πεντηκοστή, που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες και ήδη προγευόμεθα από τώρα δια της μέσω Πεντηκοστής την Πεντηκοστή, δεν έφυγε λέει. Ήρθε στους Αγίους Αποστόλους, εκατοίκησε μέσα στην καρδία τους, αφού αυτοί εκαθαρίστηκαν προηγουμένως με τους λόγους του Χριστού. Είχαν αυτήν την ιδιαιτερότητα, να την πω, αυτήν την πρίκα, αυτήν την πολυτέλεια, οι Άγιοι Απόστολοι. Στο είπε ο ίδιος ο Χριστός, ενώ εμείς περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει για να καθαριστεί η καρδία μας και να κάτσει ο Δεσπότης στο σπίτι μας. Ο Δεσπότης Χριστός. Οι Απόστολοι εκαθαρίστηκαν από τον Λόγο του Ιδίου του Κυρίου. Τους το είπε, αν θυμάστε τα Ευαγγέλια της Αγίας Πέπτης, λέει, ήδη είστε και καθαρμένοι δια των λόγων που σας είπα. Αλλά τους λέει, θα μάθετε όλα, άμα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Τότε θα σας οδηγήσω εις πάσαν την αλήθεια. Άρα λοιπόν, η Αγία Γαλακτία έλεγε, συμπληρώνοντας, μάλλον ερμηνεύοντας και επεκτείνοντας εμπράκτως αυτά που είπε ο Χριστός μας. Η Κύρια έγνοια σας να είναι η μετάνοια. Να παρακολουθά ο νους σας την καρδιά σας. Ότε δεν ετήρησα τις εντολές του Χριστού, πόσον δεν τον αγαπώ ακόμα και δεν τον πεθυμώ και δεν τον ποθώ πρώτα και Κύριε αυτό να έρθει εντός μου. Με παίρνουν τηλέφωνο διάφορο. Τι να κάνω πέρα ερώτηση με τον άντρα μου, τι να κάνω με τα παιδιά μου, τι να κάνω με τον μάστρο μου, τι να κάνω με τον κορονοϊό, τι να κάνω με το... Ελάχιστοι να ρωτήσουν τι να κάνω με την καρδιά μου και την ακαθαρσία της. Και έχουμε ένα Χριστό ο οποίος συνέχεια κρούει τη θύρα. Το περίεργο με τον Χριστό είναι η ταπείνωσή του. Ο κρούει διακριτικά, εγώ όπως το έκανα τώρα είναι νευρικά. Όποιος έχει ακούσει την κρούση του Χριστού, είναι πολύ 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 ήσυχα, ταπεινά και απλά και διακριτικά. Το Πνεύμα του Άγιον είναι ακριβώς το αντίθετο. Θόρυβο. Θυμάστε τι λέει στην Πεντηκοστή. Ακούσα, λέει προηγουμένως, έναν ήχο και επλήστησαν όλοι, λέει, Πνεύματος Αγίου. Αυτός ο ήχος είναι ο ήχος ο δυνατός που προηγείται σε αυτούς που ακούν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έλεγε, επαναλαμβάνω, η Γαλακτία μας,
ότι δεν έφυγε ποτέ από τη γη το Άγιο Πνεύμα. Συνεχώς λέει γυροφέρνει και ψάχνει να βρει πόθον, όχι καρδιές καθαρές, ψάχνει να βρει λερωμένες για να τις καθαρίσει. Μην έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό για αν είναι πλάνη της πλάνης. Το Άγιο Πνεύμα μας καθαρίζει. Ελθέλεμε και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως. Εμείς τι βάζουμε? Τον πόθο. Ο πόθος είναι επιθυμία στο τετράγωνο. Να σε ποθώ, να σε θέλω, Χριστέ μου, να κατοικήσεις μέσα μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Χωρίς τα παιδιά μου μπορώ. Χωρίς τις καλόγριες μου μπορώ. Χωρίς την αρχαιροσύνη μου, εννοώ την εξουσία του δεσπότη. Μπορώ, ας με καθαιρέσω. Ας με πάψω. Αλλά χωρίς εσένα, Χριστέ μου, συγκάτοικο, δεν υπάρχει ζωή. Ποιος μας τα μαθαίνει αυτά? Αυτοί που εζήσαν το Άγιο Πνεύμα. Η Γερόντισσα, η Γαλακτία, είναι ένας πνευματοφόρος, χριστοφόρος, άνθρωπος που έζησε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μέσα στο είναι της, στο σώμα της, στην καρδία της, σε όλη της την ψυχή. Πρώτη φορά το έζησε όταν ήταν νέα κοπέλα. Είπε της κάτι ο πατέρας της, ήταν γιατρός ο πατέρας της. Μέχρι γαλλικά την έστειλε να μάθει. Και όταν έφερε να κάνει αστεία μιλούσε γαλλικά η Γερόντισσα. Λοιπόν, και της είπε κάποτε κάτι, την διέταξε και αυτή του έκαμε αντιλογία. Και την ήλεξε, ήρθε σε συνέστηση, ζήτησε συγγνώμη, αλλά ένα συγγνώμη της έφτανε. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι θέλουν πολύ μετάνοια, ακόμα και σε μικρά πράγματα. Και πήγε λέει πάνω στο ανόη που είχαν, το ανόγιο, έκλαψε. Μετά πήγε λέει σε ένα δωμάτιο που είχαν στο βάθος, αυτό που λέμε εμείς τα παλιά σπίτια, σόσπιτο. Ένα δωμάτιο χωρίς φως. Ήταν το κελάρι βασικά του σπιτιού αυτό. Και εκεί λέει έμεινε ώρες πολλές κλαίοντας και είδεν το φως του Αγίου Πνεύματος που ήρθε και πώς είναι λέει η φελή απάνω στους πεύκους. Μόλις ήρθε το Άγιο Πνεύμα λέει και την επισκέφθηκε και για να της δείξει ότι την καθαρίζει έβλεπε λέει από την καρδία της σαν φελούς να πέφτει ο θυμός, η ζήλια, η κακότητα, η αντιπαλότητα, η σύγκριση, οι κρίσεις, οι κατακρίσεις. Τα έβλεπε λέει να πέφτω σαν φελή και να στριφογυρίζει λέει γύρω μου με δύναμη πολύ. Ένα φως ζωηρών που η μάνα μου η Μιλιά όταν είδε τον Απόστολο Ανδρέα έτσι τον είδε. Πρώτα προηγήθηκε και μου λέει ένα φως ζωηρών και είχε και ήχον το φως. Και από μέσα βγήκε ο Αποστόλος Ανδρέας με ένα σταυρό και της εμίλησε. Σε όλους τους ενάρετους ανθρώπους έτσι συμβαίνει. Προηγείται το Άγιο Πνεύμα. Και ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε έργον του χριστιανού είτε είναι στον κόσμο είτε στο μοναστήρι είναι να γυρέψει αυτόν το Άγιο Πνεύμα, να το γνωρίσει για να μας καθαρίσει. Και αυτόν είναι μόνον η αρχή. Η συνέχεια είπαμε, είναι να έρθει ο Δεσπότης έσω μας. Στο σπίτι μας, στην καρδία μας. Ιε μου λέει, δώσ' μου στην καρδία. Αυτή η γυναίκα του έδωσε τα όλα της και το σώμα της και την καρδία της, τη ψυχή της, το θέλημά της. Γι' αυτόν είχε μία εξαιρετική απλότητα. Δεν μπορείς να είσαι απλός όταν έχεις δύο θελήματα. Για να είσαι απλός πρέπει να θέλεις αυτά που θέλει ο Θεός.
Γι' αυτό και στο Πάτερ ημών λέει, γεννηθείτο το θέλημά σου. Έτσι. Εμείς ψάχνουμε το θέλημά μας να γίνει. Ακόμα και μέσα από τους Αγίους. Και υποχωρούν οι Άγιοι, υποχωρεί ο Χριστός πολλές φορές, να μας κάνει το δικό μας, μπας και καταλάβουμε τελικά ότι υπάρχει και έναν άλλο θέλημα που πραγματικά μας ελευθερώνει από τους φελλούς που ο καθένας μας κουβαλά. Είτε κληρονομικούς από τους προγόνους μας, είτε επίκτητους από τη συνήθειά μας. Μια ωραία συμβουλή της Αγίας, την οποία πολύ με ανάπαυσε. Ούτε ο Άγιος Πορφύριος μου την είπε ποτέ, ούτε ο Άγιος Ιάκωβος, ούτε ο Ευμένιος αυτή. Ήταν η προσευχή σου, δεσποτάκο μου, όπως μου έλεγε, είναι πάντοτε να αρχίζει με την Αγία Τριάδα. Επειδή αυτή είχε πολύ δυνατή εμπειρία από την Αγία Τριάδα, όχι μόνο τότε που σας είπα, που ήταν νέα κοπέλα, συνέχεια. Σκεφτείτε ότι είδε το τριαδικό φως και το περιγράφει και γραπτός σε μια επιστολή της. Ότι είναι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, ο Χριστός, και φως και το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η διαφορά του Χριστού με τα άλλα δύο φώτα? Αυτός λέει, επειδή έπειρε σάρκαν από την Παναγία και είναι σαν εμάς, είναι σαρκωμένο φως. Ακούτε τι ωραία έκφραση μου έλεγε. Είναι σαρκωμένο φως. Και για να τον ξεχωρίζουμε, λέει, και για να καταλάβουμε, αν καμιά φορά μου λέει το δεις να τον ξεχωρίσεις, θα καταλάβεις, μου λέει, ότι όταν βλέπεις τον Χριστό, βλέπεις το πρόσωπο του. Και τον περιέγραφε πως είναι τα μαλλιά του, πως είναι τα μάτια του, πως τα πάντα. Τέτοια περιγραφή μόνο ο Άγιος Παΐσιος έκαμε στον 20ο αιώνα. Και έλεγε, για να τον ξεχωρίσεις, τον ξεχωρίζεις, λέει, το σαρκοθέντα λόγων Κύριό μας Ιησού Χριστόν, το δεύτερο φως της Αγίας Τριάδος, διότι, λέει, τα πόδια του και τα χέρια του έχουν τις τρύπες. Και ζήτησε από τον Πατήρ του να του αφήσει τις τρύπες μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί είναι τα παράσημα του Χριστού. Εμείς νομίζουμε παράσημα είναι να πούν του Μόρφου, έλα Ιερά Σύνοδος, έλα η κυβέρνηση να σε τιμήσουμε επειδή λειτουργήσες τον Άγιο Μάμα. Για να μου δώκουσε έναν το σταυρό του Αγίου Τάδε, ας πούμε, του Αποστόλου Βαρνάβα ή τον Δικέφαλο να εδώ. Τα είναι τα παράσημα, αγαπητοί μου, που αντέχουν στην αιωνιότητα. Έτσι. Λοιπόν, είχε αυτήν τη συνεχή αίσθηση της Αγίας Τριάδος, και επειδή ζούμε σε τριαδικές ημέρες τώρα, εν αναμονή και της Πεντηκοστής, και βλέπετε και πώς ήρθε η μνήμη της, πάντοτε να είναι τέτοια περίοδο, μεταξύ Αναστάσεως και Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή, αν δείτε το Απολυτίκιο, μεσούσης της εορτής, λέει, τι λέει, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας πότις ονάματα. Ποια είναι αυτά τα νάματα? Το Άγιο Πνεύμα είναι. Το είδωρ το ζών είναι το Άγιο Πνεύμα που ζήτησε και η Αγία Φωτεινή που το Χριστόν εκεί στη Σαμάρια. Αυτό που αναζήτησε και ο Άγιος Φιλούμενος εις τον 20ο αιώνα και τον επότησε ο Χριστός. Και πίνουμε κι εμείς από τη δική του βρύση τώρα. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι. Γι' αυτό μας έλεγε και κλείο, και με συγχωρείτε για την πολυλογία, η Αγία Γαλακτία μέσα στα πολλά, πάντοτε η προσευχή σας να ξεκινά τριαδικά. Λοιπόν, και έλεγε, πρώτα μου είπε να ξεκινάς με το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε και οι ακολουθίες Πάτερ Νεκτάρια ξεκινούν όλες με το Βασιλεύ Ουράνιο. Πλην αυτής της περίοδου που ξεκινούμε το Χριστός Ανέστη. Και έλεγε, Πνεύμα Άγιον, καθάρισό μου. Έτσι έλεγε. Ύστερα επρόσθεσα εγώ, επειδή αισθάνομαι λερωμένος πολύ, Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της Αληθείας, καθάρισό μου. Αυτή έλεγε, Πνεύμα Άγιον, καθάρισό μου. Και έλεγε το Βασιλεύ Ουράνιε πολλές φορές, έτσι τα χέρια της, έτσι, ψηλά τα χέρια της.
Μετά έλεγε το για στο Χριστό. Στο Χριστό της άρεσε πολύ το Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Και έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Την ευχή. Πολλές φορές, πολλές φορές. Και μετά έλεγε το Πατέρ ημών, στο Θεό Πατέρα. Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με. Έτσι του έλεγε. Εσείς άμα θέλετε προστίθετε, αλλά κοιτάξτε τη σειρά που κρατούσε. Στο Πνεύμα του Άγιον, στον Κύριο μας Ιησού Χριστόν και στο Θεό Πατέρα. Πατέρα μου επουράνιε, όταν μου το είπε, τι να σας πω, συγκινήθηκα πολύ. Άμα είσαι ορφανός, μια ζωή ψάχνει να βρεις πατέρα. Λοιπόν, γι' αυτόν και ξεχνούμε εμείς πολλές φορές αυτό που η Θεία Λειτουργία μας λέει. Έχουμε πατέρα, ρε παιδί. Αλλά για να έχουμε πατέρα και να τον αισθανόμεθα πατέρα, τον πατέρα του Χριστού μας, πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Για να αγαπήσουμε τον Χριστό δεν μπορούμε. Είναι τόσο διακριτικός, ευγενής, ταπεινός, απλός. Που πρέπει να έρθει το βίαιο Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει. Γι' αυτόν όλα επιστρέφουν και αρχίζουν στο Άγιο Πνεύμα. Με αφορμήν αυτήν την μελλοντική εορτή της Εκκλησίας, χαίρομαι που μας αξιώνει ο Θεός Γερόντισσα να τελέσουμε εδώ στο μικρό μας μοναστηράκι το πρώτον της ενιαύσιον ετήσιον μνημόσυνον. Δόξα σε ο Θεός, όλες οι μοναχές, σχεδόν όλες, επήγεται, την εγνωρίσετε και προσωπικά. Είχε και χιούμορ η Άγια. Όλοι οι Άγιοι είχαν χιούμορ. Δεν ήταν μονότονοι και πληκτικοί. Όταν τις είδε, τους λέει, δεν τους είπε τίποτε. Την ειδοποίησα εγώ, θα έρθουν οι καλόγριές μας από την Ορούντα. Σε παρακαλώ να τις δεις. Και οι μισές σε δασκάλες, δυστυχώς. Έχουν ιδέα για τον εαυτό τους. Λοιπόν, εσύ Άννα μου είσαι δασκάλα, είσαι φυσιοθεραπεύτρια, γλίτωσες. Λοιπόν, και μόλις μπήκα μέσα, τι τους λέει, εσείς τα ξέρετε όλα. Δασκάλες είστε. Σε ταπείνωσε δηλαδή. Καταλάβατε, αλλά με λεπτότητα, με χιούμορ. Έτσι. Και όταν μετά, τότε ούτε τότε είχα εγώ σπιτάκι εδώ να μένω. Ύστερα σκεφτεί η γερόντισσα και μου έκαμε εκεί πάνω γίνει την τρύπα. Λοιπόν. Και τους λέει, τι βλέπω, τι βλέπω. Όλη η μέρα είσαστε με ένα δίσκο στο χέρι και τρέχετε, λέει, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Διότι τώρα πηγαίνουν, έρχονται και φέρνουν πρωινών του Δεσπότη, μεσημεριανών του Δεσπότη, βραδινών του Δεσπότη. Είπαμε απέναντι μας χτίζουν οι χτιστάδες και αυτοί θέλουν το κολατσό τους. Και τα έβλεπαν ακόμη και αυτά τα απλά. Και όταν την ερώτησε η γερόντισσα που έχει μεγάλη αγωνία να ολοκληρωθεί ο ναός του Αγίου Φιλουμένου κατά που του πρέπει. Λοιπόν, της λέει να μην έχετε έγνοια, γιατί καθυστερεί, της λέει ο ναός. Γιατί, της λέει, θέλει ο Άγιος να γίνει πολύ πολύ ωραίος. Και θα τελειώσει γρήγορα και θα είναι από τους ωραιότερους. Και τώρα βλέπουμε ότι μετά από εκείνη την ευλογία που μας έδωσε, τελειώνει γρήγορα, μας στέλνει συνεχώς ανθρώπους, χρήματα, χωρίς εμείς να έχουμε οτιδήποτε έσοδα. Και συνεχώς ολοκληρώνεται προς δόξαν του Τριαδικού μας Θεού και του Αγίου μας Φιλουμένου. Βλέπετε λοιπόν ο Χριστός μας και σε αυτούς τους δύσκολους αιώνες μας έστειλε αυτούς τους Αγίους και θα στείλει κι άλλους, κι άλλους. Εμείς, μου έλεγαν πολλοί τότε που ήρθα στην Κύπρο και μιλούσα για τον Άγιον Ιάκωβο, για τον Άγιον Ευμένιο. Επέμας, Πάτερ Νεόφιτε, πού να πάμε κι εμείς να βρούμε έναν τέτοιον Άγιο.
Ότι μια νε φοού μου, λέω ότι σου πω τώρα είναι ο τάδε, να πάρω τον Μπελάνο. Θα πέσει όλη η Κύπρος απάνω του. Σχεδόν με την Αγία Γαλακτία συνέβηκε του, το ξέρετε. Σχεδόν. Και οι κριτικοί με λέγανε αυτός ο Μόρφου φταίει. Και δεν είχαν άδικο. Λοιπόν, ήταν τόση ανάγκη του κόσμου μετά από τα γεγονότα που ξεκινήσαν κιόλας. Το κόσμος που καταλαβαίνει, διέβαζε τα σημεία των καιρών. Και τα διαβάζει. Και αρχίσαν να τρέχουν από εδώ από εκεί. Άλλοι πήγαιναν σε πλανεμένους, άλλοι σε μισοπλανεμένους, άλλοι σε ψεύτες, άλλοι σε αληθινούς, οι οποίοι όμως δεν ήταν στα μέτρα της Γαλακτίας. Διότι αστήρας-στέρος διαφέρει εδώ. Λοιπόν, η Γαλακτία όμως είναι μια μεγάλη Αγία. Μεγάλη Αγία, να το ξέρετε. Είναι κορυφαία, όπως τον Άγιον Ιάκωβο, τον Πορφύριο, τον Παΐσιο, τον Εφραίμ, τέτοια εμβέλεια και με θεολογία, όχι μόνο θαύματα και ιάσεις και γιατριές. Με θεολογία βαθιά, βαθιά. Ετοιμάζουμε τώρα ένα βιβλίο και να σας παρακαλέσω να διαβάζετε τη θεολογία της ειδικά, τον τρόπο που προσεύχε του, που καθάριζε τη μνήμη της, την καρδία της. Μόνο έτσι θα κάνουμε χαΐρι. Όχι με το να γυρίζουμε από εδώ από εκεί συνεχώς. Και να πιάνουμε κάτι καημένα καλογεράκια και παπαδάκια και να κάνουμε το ψηλό κάμιλο. Δεν είναι εύκολο σήμερα να βρεις έναν Παΐσιο, έναν Πορφύριο. Και το ότι παρατάθηκε το έλεος του και μας έστειλε μια Γαλακτία είναι για να μας προετοιμάσει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Για να μας προετοιμάσει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που τον κάνει όχι η Ρωσία, όχι η Αμερική, η νέα τάξη αντιχρίστων και σατανιστών που έχουμε και στην Κύπρο. Λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη να τρέχουμε από εδώ από εκεί να βρούμε Γαλακτίες και Πορφύριους. Χρόνων πρέπει να βρούμε. Ησυχίας. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και θα μας επισκεφτεί εκεί το Πνεύμα του Άγιο. Να μην πω άλλα, ήδη επολολόγησα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενο. Χριστέως μεγάσος ο Θεός ημών Yeah.